Κύριε Υπουργέ, μετά από 2 μήνες περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού, αυτό που προέχει είναι τα πρώτα μέτρα της σταδιακής επανεκκίνησης των αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι ανακοινώσεις σας όμως δεν καθησυχάζουν. Αποτελούν γενικόλογες οδηγίες προς ναυτιλωμένους, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο στήριξης αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών. Πέρα από τα μέτρα προστασίας και υγιεινής για τα οποία δεν διαφωνεί κάποιος, η κυβέρνηση συστηματικά κοφεύει στην κραυγή αγωνίας και στις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι φορείς του αθλητισμού για την επόμενη μέρα. Αντί για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα επανακίνησης του αθλητισμού στη χώρα μας, που εκφράζουν δεκάδες χιλιάδες σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες, εκατοντάδες χιλιάδες αθλούμενους, προπονητές, διοικητικά στελέχη, επιστήμονες αθλητικής υποστήριξης, διαιτητές, κριτές, άλλους εργαζόμενους, εσείς ασχολείστε με αιμονή με το Μητρό Αθλητικών Φορέων και για τις εκλογές των ομοσπονδιών τον φθινόπωρο. Περί άλλων τριβάζεται δηλαδή. Εγείρονται πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις και τους επιδιωκόμενους στόχους σας στην παρούσα φάση αυτή των έκτακτων αναγκών. Τα σωματεία κινδυνεύουν με λουκέτο σε συνδίκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας που καθιστά αδύνατη τη βιωσιμότητά τους για το υπόλοιπο της χρονιάς. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε γραφεία ούτε λειτουργικές τους ανάγκες. Αθλητές, προπονητές, βοηθητικό προσωπικό που αγωνίζονται και εργάζονται σε μικρές κατηγορίες που δεν είναι ούτε ΠΑΕ ούτε ΚΑΕ, αλλά λειτουργούν ως τέτοιες, είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Το κοντέρ των εσόδων έχει μηδενιστεί, άνθρωποι χάνουν δουλειά και εισόδημα, τους χρωστούν δεδουλευμένα και ζουν με δανεικά. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για κρατική χρηματοδότηση, ούτε για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης τον Μάιο και την έκτακτη επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση και την προετοιμασία τους. Δεν έχετε δώσει επίσης κάποιο σχέδιο για την ένταξη αθλητικών υποδομών σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως αυτό με την κωδική ονομασία Αντώνης Τρίτσης. Και ενώ είναι σε εκκρεμότητα όλα τα παραπάνω, εσείς μεταθέτετε την ευθύνη συνέχισης ή μη των πρωταθλημάτων στους διοργανωτές και τις ομοσπονδίες. Από πού και ως πού την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουν αυτές? Η κρατική ευθύνη πού είναι? Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ευθύνες εκτός από την κυβέρνηση, δηλαδή μόνο οδηγίες προς ναυτιλωμένους? Η απόφαση πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη και την αρμοδιότητα των αρμόδιων υγειονομικών φορέων και της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν τη γνώση εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι άμεσα μέτρα καταρχήν θα πάρετε για την επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων? Και αυτό αφορά την επαρκή και δωρεάν από το κράτος χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, διαγνωστικών τεστ σε όλα τα αθλητικά κέντρα, επίσημα πανελλήνια πρωταθλήματα, διαιτητές προσωπικού αγώνων σε αθλητές προπονητές εθνικών ομάδων. 2. Να ανακοινώσετε την κρατική χρηματοδότηση που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και να ξεκινήσει η επόμενη φάση 2021 χωρίς περικοπές από το παραγωγικό κομμάτι. Τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του Μαΐου και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των σωματείων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πάγωμα των οφειλών τους για το 2020 προκειμένου η επανακίνηση να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα. Απαλλαγή των σωματείων από την καταβολή των χρηματικών ποσών για τη χρήση των κολυμβητηρίων, είτε εκεί να ανήκουν στη Γενική Γραμματεία, είτε στους Δήμους, τουλάχιστον μέχρι τέλος του 2020. Και τέλος, σε σχέση με τα έργα για τις αθλητικές υποδομές, με εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων αποκλειστικής ευθύνης του κράτους στην κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία τους, είτε μέσω προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, είτε μέσω του προγράμματος, όπως σας είπα, Αντώνης Τρίτσης, που αντικατέστησε σε το Φιλόδημος. Σας επισημαίνω το εξής: ο ΣΕΓΑΣ, το γνωρίζετε, ήδη σας έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για το Ολυμπιακό χωριό. Υπάρχουν προβλήματα σε υποδομές της Αττικής, περιφερειακές, τοπικές ανάγκες, εξυγχρονισμός υποδομών, κολυμβητήρια. Στην Κρήτη τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το νέο κολυμβητήριο που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στο Ηράκλειο. Το κλειστό στα Χανιά που είναι ερείπιο από το 2004 που δεν έγινε. Το ίδιο και το ανοιχτό. Τα εθνικά στάδια Ηράκλειο, Χανιά. Εγκαταστάσεις εδώ στο Κερατσίνι, το κλειστό στην Παιανία, το Καφτατζόγλιο. Μακρύς ο κατάλογος. Δώστε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις για να γίνει η επανακίνηση έτσι όπως πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή. Ευχαριστώ τον κύριο Συντιχάκη, διότι πραγματικά μου δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση, την οποία την επιδιώκω πάντοτε, για να είμαι ειλικρινής, και να σας απαντήσω
στα περισσότερα, όσα προλάβω τέλος πάντων ερωτήματα που θέτετε, διότι έχουμε λάβει ένα πολύ αποτελεσματικό πλέγμα μέτρων για την προστασία του αθλητισμού στη χώρα μας, αγαπητέ κύριε Συντηχάκη. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν μπορούμε και καλύτερα και περισσότερα. Γι' αυτό και εργαζόμαστε καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι από τις 4 Μαΐου η χώρα μας έχει εισέλθει σε μια νέα πραγματικότητα. Μέσα σε πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, καλούμαστε να βγούμε από το σπίτι και να συμβάλλουμε ενεργά στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας. Μεγάλο μας στοίχημα είναι να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Το ίδιο μεγάλο στοίχημα, αγαπητέ συνάδελφε, αντιμετωπίζει και η αθλητική οικογένεια της χώρας μας. Για το λόγο αυτό και έχουμε εκπονήσει μια σειρά πολιτικών συνολικά για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα και απαντώ. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για την κρατική χρηματοδότηση προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, σας ενημερώνω ότι έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση σε όλες τις ομοσπονδίες ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληρωμές ξεκίνησαν το Φεβρουάριο και έχουν ολοκληρωθεί. Για την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομοσπονδιών, αξιοποιούμε το πρόγραμμα Χίλων, βάσει του οποίου έχουμε ήδη προβεί στην αξιολόγηση όλων των ομοσπονδιών με απολύτως μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία και στο οποίο σύστημα αξιολόγησης έχουν συμφωνήσει όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας. Αναγνωρίζουμε όμως τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αθλητικές ομοσπονδίες λόγω της πανδημίας, γι' αυτό το λόγο και προγραμματίζουμε στα μέσα του καλοκαιριού και νωρίτερα πιθανότατα την καταβολή και της δεύτερης δόσης, με την οποία θα έχει δοθεί περίπου το 90% της συνολικής προβλεπόμενης επιχορήγησης για τις αθλητικές ομοσπονδίες της Ελλάδος. Η οποία επιχορήγηση ανέρχεται συνολικά στα 18 περίπου εκατομμύρια ευρώ, εφόσον κατατεθούν όμως οι επικαιροποιημένοι προϋπολογισμοί από μέρους τους, οι οποίοι ασφαλώς θα έχουν μειωμένα έξοδα λόγω της ακύρωσης πολλών διοργανώσεων, αλλά και της μείωσης εσόδων ταυτόχρονα για αρκετές μεγάλες ομοσπονδίες. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα για τις αθλητικές υποδομές. Κύριε Συντηχάκη, γνωρίζουμε ότι για το συγκεκριμένο τομέα έχω πραγματικά δώσει μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό διότι η ποιότητα των αθλητικών υποδομών είναι συνυφασμένη με την ποιότητα του αθλητισμού και την ασφάλεια συνολικά των εγκαταστάσεων. Αρχικά, για πρώτη φορά υλοποιούμε προγράμματα με τον ΟΑΕΔ. Ενισχύουμε το προσωπικό. Ξεκινώ από αυτό που σας ενδιαφέρει άμεσα. Ενισχύουμε το προσωπικό των εγκαταστάσεών μας κατά 249 άτομα και με άλλους 350 γυμναστές που διατίθεται σε 147 δήμους της χώρας μας. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Εργασίας. Επιπλέον, με ρωτήσατε και γι' αυτό, για το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών, από 1η Αυγούστου 2019 έως τη λήξη του προγράμματος, έχουμε δώσει την απαραίτητη έγκριση ως Υπουργείο Αθλητισμού για έργα σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε 152 δήμους της χώρας μας, τα οποία θα αναβαθμίσουν τον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος. Βρισκόμαστε ωστόσο σε διαρκή συνεννόηση τόσο με τους συναδέλφους του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και του Υπουργείου Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε και την αξιοποίηση και άλλων πρωτοποριακών προγραμμάτων όπως το Αντώνης Τρίτσης, που και εσείς πολύ σωστά αναφέρατε. Και μιας και μιλάμε για τον αθλητικό χάρτη, σας ενημερώνω ότι σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της, τον κύριο Παπαστεργίου, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ψηφιακή πλατφόρμα αθλητικών υποδομών με την επωνυμία Πέλοπας. Στην πλατφόρμα αυτή, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και ελπίζουμε σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα να ξεκινήσει να δουλεύεται πλέον και να φορτώνουν δήμοι τις υποδομές τους, θα γίνει καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Δεν υπάρχει σήμερα πουθενά αυτό. Χάρη στην πλατφόρμα που σας περιέγραψα, τόσο ενδιαφερόμενοι δήμοι, όσο και ο κάθε πολίτης θα λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε εγκατάσταση, όπως τα αθλήματα που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτές, τις ώρες λειτουργίας, το βαθμό λειτουργικότητάς τους, τον βαθμό προόδους των εγκαταστάσεων ως προς την αδειοδότησή τους, αν έχουν εκκρεμότητες, αλλά και μια σειρά αναλήψεων που θα καταγραφούν και θα είναι εις γνώση και του Υπουργείου Αθλητισμού και των υπολείπων αρμόδιων υπουργείων που εμπλέκονται με τα θέματα αυτά. Επιπλέον, μέχρι το 2019, τα τέλη του 2019, είχαμε 272 ενεργά έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ύψος 114,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ μέχρι σήμερα, για το έτος 2020, έχουμε 19 έργα προς ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε επιπλέον, μια και με ρωτήσατε, 6 μελέτες στατικής επάρκειας για τα εθνικά κέντρα, αθλητικά μας κέντρα, ύψους 900.000 ευρώ. Και σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για την ενίσχυση των αεραστεχνικών σωματείων, που δώσατε και μεγάλο βάρος, αγγίξατε το ευαίσθητο σημείο μας, αγαπητέ κύριε Συντηχάκη. Γνωρίζουμε καλά κι εσείς ότι ο αεραστεχνικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα
κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι απαραίτητο να στηριχθεί, γιατί πρέπει να συνεχίσει να επιτελεί το σπουδαίο ρόλο, τη σπουδαία αποστολή την οποία έχει. Για το λόγο αυτό, μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωματείων στους επιπλέον ΚΑΔ για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο ξεκίνημα της καραντίνας. Έχουμε προετοιμάσει πλαίσιο με άμεσα και έμεσα μέτρα για την ενίσχυση των αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων. Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη διαφάνεια, έχουμε προχωρήσει με ταχύτατα βήματα στη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων για πρώτη φορά στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το Μητρώο Αθλητικό Φορέο θα αποτυπωθεί ηλεκτρονικά το σωματιακό αθλητικό περιβάλλον, όπου όλα αυτά θα είναι σε μια πλατφόρμα. Πρόκειται λοιπόν για μια επίσημη καταγραφή του συνόλου των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων στην Ελλάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητές συνάδελφε, θα έχουμε σαφή γνώση όλων των αθλητικών σωματείων που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ θα μπορούμε αποτελεσματικά να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους, διότι σήμερα μιλάμε κατ' εκτίμηση. Και σίγουρα, επιτρέψτε μου να σας πω, θα είναι μια ασφαλή πηγή πληροφόρησης για χιλιάδες γονείς αλλά και αθλητές. Τώρα, για την ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας. Να πω μόνο μερικά στοιχεία που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν. Για να προχωρήσουμε στο Μητρό, άρα. Κύριε Υπουργέ, θα πείτε τίποτα στη δευτερολογία σας. Και ολοκληρώνω με αυτό. Ναι, αλλά έχετε υπερβεί πολύ το χρόνο. Από τις 13... Και η αίθουσα πρέπει να εκενωθεί, να αρχίσει η Επιτροπή, η οποία ήδη προσήλθαν οι συνάδελφοι. Έθεσε δεκάδες ερωτήματα και προσπαθώ κάντε να απαντήσω. Κάντε μου τη χάρη. Στις 13 Απριλίου, λοιπόν, αγαπητή κύριε Συντηχάκη, ζητήσαμε από τις 48 αθλητικές ομοσπονδίες τα επικαιροποιημένα στοιχεία των σωματείων μελών τους και των ενώσεων, στο πλαίσιο των αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων. Μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί 34 ομοσπονδίες και 14 δεν έχουν ανταποκριθεί ή έχουν ζητήσει μια πίστοση χρόνου που τους δόθηκε. Έχουμε σήμερα περίπου 5.000 σωματεία καταγεγραμμένα και εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι άλλα τόσα περίπου. Και επειδή δεν πρέπει η βάση της αθλητικής μας οικογένειας, τα σωματεία, να είναι δέσμια των αθλητικών ομοσπονδιών, και είμαι βέβαιος που συμφωνείτε και αυτό, για να απολάβουν τη στήριξη της πολιτείας, από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, θα τεθεί σε εφαρμογή στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η πλατφόρμα για το προπαρασκευαστικό στάδιο εγγραφής του συνόλου των αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων της χώρας που διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η πληροφόρηση περί της εγγραφής κάθε ενός εκ των σωματείων θα είναι προσβάσιμη από όλους και εν ώψη των εκλογών των ομοσπονδιών που θα γίνουν το φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση, και με αυτό ολοκληρώνω, των αθλητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις για όλα τα αθλητικά σωματεία και τους χιλιάδες ερασιτέχνες αθλητές. Το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και για τα αθλητικά κέντρα που εποπτεύονται από Δήμους και Περιφέρειες. Στόχος μας, και τελειώνω, είναι να ακολουθήσει αμέσως μετά το Μητρώο Αθλητών, που επίσης δεν υπάρχει στην Ελλάδα τώρα και αρκετά χρόνια. Κύριε Υπουργέ, προφανώς αυτός είναι ο ρόλος σας. Θέλετε να παρουσιάσετε μια ειδηλιακή εικόνα του κυβερνητικού έργου στο χώρο του αθλητισμού, όπως άλλωστε γενικώς κάνει η κυβέρνηση, η παρούσα, και όπως κάνουν και όλες οι κυβερνήσεις. Είναι όμως σε πλήρη, μα σε απόλυτα πλήρη αναντιστοιχία με αυτά που φωνάζει και διεκδικεί ο αθλητικός κόσμος. Ξέρετε, εμείς δεν υποτιμούμε ούτε τα πρωτόκολλα υγιεινής και τα μέσα προστασίας για την επανεκκίνηση του αθλητισμού. Αλλά για να ξεκινήσω από αυτό, αλλά ακόμα και σε αυτό υπάρχει, να το πω έτσι, αρκετή υποκρισία. Εμείς όταν λέμε μέτρα προστασίας, δεν εννοούμε μόνο τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους ή το πάρτι εκατομμυρίων ευρώ σε ημετέρους από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Εννοούμε πριν απ' όλα μέσα ατομικής προστασίας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Έχει φροντίσει το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να χορηγήσει με επάρκεια και δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας, και αναφέρομαι σε γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, τα στοιχειώδη δηλαδή σε αθλητικούς χώρους? Όχι. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάρετε θέση για την επόμενη μέρα. Με μέτρα ανακούφισης σωματείων, αθλητών, προπονητών για τα δεδουλευμένα τους, έκτακτα επιδόματα, συντήρηση εγκαταστάσεων, πώς διαφορετικά θα γίνει η επανακίνηση?
Μιλήσατε για την κρατική χρηματοδότηση. Το Μάιο έπρεπε να δοθεί η δεύτερη. Γιατί πάτε στα μέσα του καλοκαιριού? Και μάλιστα όχι ολόκληρη. Και μάλιστα όταν γνωρίζουμε ότι είναι κατά πολύ μειωμένη κρατική χρηματοδότηση λόγω μιας δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης που φορτώθηκαν στους εργαζόμενους, στα αθλητικά σωματεία, στους φορείς των εργαζομένων. Επανακίνηση σημαίνει προπονήσεις, αγώνες, προετοιμασία, πρωτόκολλα υγιεινής που κοστίζουν. Η μεταφορά των αθλητών από και προς την έδρα τους. Για να μιλήσουμε με όρους επιδημολογικής προστασίας, απαιτεί τώρα όχι ένα πούλμαν για να μεταφέρει τους αθλητές, αλλά δύο και τρία για να μην συνοστίζονται κατά τη μετακίνησή τους. Η επανακίνηση θέλει επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα και αυτά έχουν κόστος. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις καλύπτονταν πίσω από τις χορηγίες. Τι ωραία, που έτσι κι αλλιώς βέβαια δεν κάλυπταν τις πραγματικές ανάγκες. Προβάλλατε ως λύση τις χορηγίες για να κόβετε στη συνέχεια τις επιχορηγήσεις. Σήμερα οι μεγαλοχορηγοί την κάνουν, επιτρέψτε μου για την έκφραση, με ελαφρά πηδηματάκια. Στα μικρότερα σωματεία, οι μικροί χορηγοί, που συνήθως είναι μικροί επαγγελματίες, χτυπήθηκαν τώρα με την πανδημία, πόσο δε μάλλον με την επερχόμενη καπιταλιστική κρίση, η οποία θα τους συνθλίψει. Όλα αυτά είναι μια απάντηση σε αυτούς, αλλά και σε εσάς που εκθιάζατε τους ευεργέτες του αθλητισμού. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα? Δεν πουλάει τώρα ο αθλητισμός, γιατί απλά δεν έχει διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες. Ξαφνικά σταμάτησε ο αθλητισμός να είναι υπέρτατο αγαθό, το σωματείο, κύτταρο και ο αθλητής πρότυπο. Κάτι τέτοιο ακούγαμε από τους χορηγούς όταν τους δαθλοστεφανώνατε, τους φτιάχνατε αγάλματα και τους βραβεύατε. Άρα προκύπτει το ερώτημα, θα δώσετε την έκτακτη χρηματοδότηση εδώ και τώρα σε όλα τα αθλήματα, σε κάθε άθλημα που είχαν δραστηριότητα τη χρονιά που πέρασε? Πόσο θα είναι αυτή για να μπορέσουν να οργανώσουν τη δραστηριότητά τους? Εκκρεμεί η εκταμείευση της δεύτερης δόσης, όπως είπαμε. Αντίθετα, και επειδή σταθήκατε ιδιαίτερα στο Μητρό Αθλητικών Φορέων, χαίρομαι που σταθήκατε ιδιαίτερα σε αυτό, και μάλιστα δίνοντας μια διάσταση ψηφιοποιημένων υπηρεσιών στον αθλητισμό, σε μια προσπάθεια, αυτό δεν το είπατε ευθέως, σε μια προσπάθεια που είναι και η ουσία, να συγκεντρώσετε λίστες με τα ονόματα μελών των σωματείων. Γιατί ζητάτε ονόματα μελών? Καμία νομοθεσία, ούτε 27-25 του 99, ούτε 43-73 του 16, δεν προβλέπει Γενική Γραμματεία να ζητά καταλόγους μελών των σωματείων. Προβλέπει καταχώρηση, εσείς το έχετε πει, εσείς το είπατε βεβαίως, βεβαίως και το είπατε και σήμερα στην πρωτολογία σας. Το είπατε, ακούστε να δείτε, προβλέπετε καταχώρηση στοιχείων μελών των διοικητικών συμβουλίων, ΑΜΚΑ, ΦΗΜΗ κλπ, αλλά όχι των μελών των σωματείων. Άλλωστε, η εποπτεία και ο έλεγχος των σωματείων, κύριε Υπουργέ, ασκούνται από τις περιφέρειες. Μόνο οι ενώσεις και οι ομοσπονδίες εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και θα σας το πω ευθέως, με ένα Μητρό πολλές στοχεύσεις. Αυτή είναι η άποψή μας. Ποιες είναι αυτές οι στοχεύσεις? Πρώτον, αναζητάτε τρόπους και αφορμές για νέες κοπές των επιχορηγήσεων στα σωματεία με το πρόσχημα της μη αθλητικής αναγνώρισης. Να πως η νέα κρίση, την οποία θα το επομιστούν και πάλι τα σωματεία, οι αθλητές, οι γονείς, για να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Διότι νέες περικοπές σημαίνει το πόσο να το επομιστούν οι αθλούμενοι. Δεύτερον, συνιστά φακέλωμα. Ευθέως σας το λέμε. Συνιστά φακέλωμα. Κατά τα πρότυπα φακελώματος των εργατικών συνδικάτων και της ελεγχόμενης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η δική σας κυβέρνηση. Κύριε Στυχάκη, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Αυτά στην όμως, τελευταία υπερβήκαμε κάθε όριο. Αυτά, κύριε Υπουργέ, όμως τα έκανε ο Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της Χούντας, όταν ανέβαζε και κατέβαζε διοικήσεις. Αυτό πάτε να καθιερώσετε τώρα ως κυβέρνηση. Τα περί τάξης που θέλετε να βάλετε και τα περί αιμοδοσίας, αυτά νομίζω πρέπει κάπου αλλού να τα λέτε. Επιδιώκετε, είναι φανερό, τον πλήρη έλεγχο. Και τρίτον, ο τρίτος λόγος, να διαμορφώσετε βάση δεδομένων για τον έλεγχο σωματείων υπό την απειλή της αθλητικής αναγνώρισης. Είσαι δικός μας, παίρνεις αθλητική αναγνώριση. Δεν είσαι δικός μας, δεν θα πάρεις αθλητική αναγνώριση. Κλείστε, κύριε Συντηχάκη, έχετε επίκαιρη ερώτηση και όχι επερώτηση. Τελειώνω, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, επαναφέρω λοιπόν στη θύμηση του κυρίου Υπουργού όλα εκείνα τα ερωτήματα που θέταμε για την επανακίνηση και αφορούν τους αγλούμενους, τους γονείς, τους εργαζόμενους. Σε αυτά να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.